Ξεκινώ. Αρχή να δώσω συγχαρητήρια μου στον Κεραυνό. Δίκαιη νίκη. Έχω την εντύπωση ότι στο πρώτο ημίχρονο είμαστε υπό τον περιστάσιο για το τι χρειαζόταν έναν τέτοιο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Κεραυνός το οδήγησε το παιχνίδι πάνω στις επαφές και δυστυχώς εμείς αδικαιολόγητα δεν ήμασταν έτοιμοι, ενώ μιλήσαμε για αυτό το κομμάτι. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο απλά προσπαθήσαμε να μην ξεφύγει η διαφορά. Σε ένα σημείο τα καταφέραμε, τα ξυρίξαμε και το παιχνίδι στους 8 πόντους σε κάποια φάση. Αλλά νομίζω δεν μας αξίζει να διεκδικήσουμε και κάτι περισσότερο. Εντάξει, το μεγάλο το ερώτημα πλέον που πλανάται είναι αν μπορούμε ως Απόλλων να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο και από ΑΕΚ και από Κεραυνό. Ή αν το ταβάνι μας τελικά είναι αυτή η τρίτη θέση, την οποία πρέπει να δουλέψουμε ακόμα για να την κατακτήσουμε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ίσως να δείχνουμε να μην μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις δύο ομάδες, αλλά μέχρι τα play-offs υπάρχει αρκετός χρόνος. Θεωρώ ότι δεν είμαστε πολύ μακριά. Αν καταφέρουμε να απαλλαγούμε από κάποιες αρνητικές συνήθειες που έχουμε και αμυντικά και επιθετικά ατομικά οι παίχτες μας και οι Κύπροι και οι ξένοι, ίσως να είμαστε και πιο διεκδικητοί. Στο κάτω-κάτω, το πρωτάθλημα που είναι και ο στόχος μας κρίνεται στα play-offs. Το μόνο αρνητικό με βάση τα αποτελέσματα μας είτε τέταρτη τελειώσουμε είτε τρίτη θα πρέπει να σπάσουμε δύο έδρες. Παρόλο που ακόμη είναι γρήγορα για να σκεφτούμαστε με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να εφησίζουμε και στα παιδιά την νοοτροπία του πρωταθλητισμού. Ξεχνάτε ότι είναι περισσότερη πρώτη τους χρονιά στην Ευρώπη, νίκη δεύτερη. Ακόμα και εκεί πριν είμαστε ένα νεαρά παιδιά, να εξαιρέσω τον Μάριον τον Γεωργίου. Και είναι κάτι που φαίνεται, ειδικά στα παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον Κεραυνό, φαίνεται αυτή η απειρία. Α δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Έχουμε τώρα ένα παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ την Πέμπτη, το οποίο θέλουμε να κερδίσουμε για να τουλάχιστον να τελειώσουμε με την τρίτη θέση ή, αν θέλετε, την είσοδο μας στα playoffs. Για ακόμη μια φορά, συγχαρητήρια στον φίλο τον Χριστόφορο και στον Κεραυνό. Δίκαιη νίκη σε έναν παιχνίδι που θεωρώ ότι όσον καλόν ήταν του πρώτου γύρου στη Λεμεσόν, τόσον κακόν ήταν ποιοτικά σήμερα. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήριά μου στον Απόλλωνα και στον Τόνι για τη φετινή του την παρουσία. Δεν θυμάμαι ποτέ την τελευταία χρονιά που ο Απόλλωνας ήταν σταθερά στις πρώτες τρεις ομάδες του πρωταθλήματος με το συγκεκριμένο μπάζο της φετινής χρονιάς. Εντάξει, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι εμείς το κάναμε να φανεί έτσι το παιχνίδι και θέλω να εξηγήσω στο γεγονός ότι ο Απόλλωνας είναι μια πολύ, πολύ καλή ομάδα φέτος επιθετικά. Το έχουμε συζητήσει, μιλούν και τα νούμερα. Σκοράρει κοντά στους 85 πόντους. Στον πρώτο γύρο το παιχνίδι πήγε στους 85 πόντους και το παιχνίδι παίχτηκε επί ίσης όρης. Κρίθηκε καθαρά στις λεπτομέρειες στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Γι' αυτό που είχαμε πει με τους παίχτες μέσα, ότι αν θέλουμε να μην έχουμε τόσο περιπετειώδες παιχνίδι, θα πρέπει να χαμηλώσουμε το σκορ. Γενικά η ομάδα τα τελευταία παιχνίδια δείχνει μια τρομερή διάθεση αμυντικά. Και να παίξει φυσικά και να παίξει με ένταση. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με το Αποέλο που δεχτήκαμε 56 πόντους και σήμερα 65, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο 25 πόντοι που δεχτήκαμε, νομίζω ήταν καταλυτικός παράγοντας για την έκβαση του παιχνιδιού. Έχουμε βελτιωθεί σε κάποιους τομείς που είχαμε προβλήματα, όπως έχω πει, ειδικά στην άμυνα και στο rebound, που είναι δύο κομμάτια στα οποία, αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός εκεί για να ελέγχεις και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν τέκειωσε τίποτα για μας. Σίγουρα κρατάμε την πρώτη θέση και το αίτητο. Έχουν απομείνει όμως άλλες 10 αγωνιστικές και πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα. Ξανά συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, αλλά και στους δικούς μου τους παίχτες για την πολύ, πολύ καλή προσπάθεια.